ως ερώτημα στον κύριο Δήμαρχο, αν έχουμε κάποια διευκρίνηση για το θέμα που είχα θέσει και την προηγούμενη φορά σε σχέση με το δικαστήριο που είχε γίνει. Κυρία η νομική σύμβουλος, η κυρία Πέτρου, μπορεί να δώσει απαντήσεις που ζήτησε ο κ. Συμπλουλίδης. Καλησπέρα και από μένα. Σχετικά με το πρώτο ερώτημα που τέθηκε για την μη παράσταση του Δήμου έδωσα ως πολιτική εποχή σε μια ποινική υπόθεση. Επί του ερωτήματος λοιπόν που τέθηκε κατά την προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, να σας αναφέρω τα εξής. Με το Δήμο έδεσα συνδέομαι λόγω της ιδιότητάς μου ως δικηγόρος με σχέση έμπιστης εντολής αορίστου χρόνου από μία εκδόμου του 2016, σύμφωνα με την αριθμό 39 του 2016 απόφαση του Δημάρχου έδεσα, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 615 του 2016 και έπειτα από την προκήρυξη που είχε προηγηθεί το 2015, αφού ακολουθήθηκε όλη η νόμιμη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, τόσο ο Καλλικράτης όσο και ο κώδικας περί δικηγόρου. Έπειτα από το σχετικό ερώτημα που τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναζήτησα το κατηγορητήριο της εν λόγω υπόθεσης και διαπίστωσα πως ο χρόνος πέρυσης του αγρόνου αδικήματος προσδιορίζεται στους μήνες Φεβρουάριο με Μάιο του 2014, περίοδο δηλαδή κατά την οποία δεν είχε καν συσταθεί η νομική υπηρεσία και δεν υπήρχε νομικό σύμβουλος στο Δήμο. Η νομική υπηρεσία λοιπόν ουδέποτε έλαβε κλήση για να παρασταθεί στον λόγο δικαστήριο, διότι όπως προκύπτει από την δικογραφία την οποία αναζήτησα και μελέτησα, δεν δηλώθηκε η παράσταση πολιτικής αγωγής κατά τον χρόνο εκείνων τέλεσης του αδικήματος, έτσι όπως φαίνεται να έχει τελεστεί. Θα ήθελα να σας ενημερώσω στο σημείο αυτό ότι για να δηλωθεί παράσταση πολιτικής αγωγής από τον Δήμο, θα πρέπει προηγουμένως να έχει ληφθεί σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αφού προηγουμένως έχει υποβληθεί έγγραφη ενημέρωση για το συμβάν από την αρμόδια υπηρεσία και να έχει ακολουθηθεί τη σχετική γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του νόμου 3852 του 10, του Καλλικράτη δηλαδή, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή είναι το συλλογικό όργανο εκείνο το οποίο αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων αλλά και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παρέτηση από αυτά. Από την έρευνα που διενήργησα, διαπίστωσα πως ουδέποτε υπήρξε τέτοιο έγγραφο προς την Οικονομική Επιτροπή. Επομένως, γι' αυτό το λόγο δεν έλαβε ποτέ γνώση η νομική υπηρεσία για το συγκεκριμένο δικαστήριο, το οποίο τελούσε σε άγνοια της νομικής υπηρεσίας. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ σέβομαι την συνάδελφο την κυρία Πέτκου. Άκουσα με πολύ προσοχή κάθε λέξη που είπε για το θέμα. Θέλω να διαβάσω και την απάντηση της τεχνικής υπηρεσίας σε ήρεμους τόνους, γιατί δεν σας κρύβω ότι ενοχλούμε με χαρακτηρισμούς και θέλω να διατηρήσω έναν πολιτισμό στο ανώτατο όργανο του Δήμου. Σας ενημερώνουμε ότι η τεχνική υπηρεσία έλαβε για πρώτη φορά γνώση του περιστατικού στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσας την 11/11/19 από την ερώτηση του κ. Ξυλουργίδη. Κανείς μας δεν είχε ενημέρωση για την ύπαρξη κλοπής ή την επιστροφή κλοπημένου. Για την υποβολή μηνυτήρες αναφοράς ούτε μας κοινοποιήθηκε κάποια κλίση από το δικαστήριο. Εγώ θα περίμενα, όταν με παραπέμπεται στην νομική σύμβουλο, να γνωρίζει κάτι για την υπόθεση νομική σύμβουλο, κύριε Δήμαρχε. Και το ερώτημα του επαναλαμβάνω. Τι έχει γίνει σε αυτή την υπόθεση? Πείτε μας, με ειλικρίνεια. Δηλαδή, τι περισσότερο από αυτό που σας έχει πει η νομική σύμβουλη. Δηλαδή, τι να απαντήσω άλλο. Ότι έλαβα γνώση και το έτσι. Άρα τώρα, κύριε Δήμαρχε, με εμπέζετε. Με εμπέζετε τώρα. Αυτό που κάνετε εσείς το θεωρείτε σκοτεινό. Νομίζω ότι απαντήστε, στην ουσία. Δεν δίνω άλλη συνέχεια. Μα δεν γνώσατε τίποτα. Παραμένετε σε έναν άνθρωπο που δεν γνώριζε τίποτα. Και εγώ δεν γνωρίζω τίποτα. Και ποιο γνωρίζει, ποιο κοιτάει αυτό το Δήμο, κύριε Δημαρχέ. Δεν κατάλαβα. Ποιο το κοιτάει αυτό που σα ρωτώ. Ποιο το κοιτάει αυτό. Δεν γνωρίζετε εσεί οι υπόλοιποι του Δήμου. Γιατί δεν λέτε την αλήθεια. Κύριε Κατζόπουλο, πάλι έχει τα πολύ βλέπω. Στο μικρόφωνο παρακαλώ. Κύριε Τζίδη, έχετε το λόγο. Θέλω απάντηση από την κυρία Δήμαρχο, παρακαλώ. Είμαστε νομικοί και καταλαβαίνουμε πράγματι τα όσα μας είπε η νομική σύμβουλος, τα οποία πολύ ωραία από πλευράς διαδικασίας και έτσι είναι όπως τα είπε και μας περιέγραψε ότι δεν υπάρχει στην ουσία καμία ενημέρωση όσο την αφορά. Μπαίνουν κάποια ουσιαστικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν.
Μιλάμε για κλοπή περιουσία του Δήμου. Να ρωτήσω, επειδή η συνάδελφος, να απευθυνθώ στον συνάδελφο, είχαν είπε κάποια έρευνα. Ποιο έκανε, ασκήθηκε, ειδήσε, ήταν αυταπάγγελη τη δίωξη. Έχω στα χέρια μου το κατηγορητήριο, κύριε συνάδελφε, του Δημοκρατία τη Ιδία, από το οποίο. Περιγράφει την πράξη. Περιγράφει την πράξη. Είδα μετά από έγκριση κάποιου ανθρώπου, κάποιου οργάνου του Δήμου, γιατί εδώ δεν σα πείτε ότι ενοχλούν, αυτό δεν αφορά εσά. Γιατί το τελευταίο καιρό, αφού το επέστρεψα στο Δήμο μετά από χρόνια, αυτό που ακούω πάντα είναι να υπάρχει πάντα να ρίχνουμε την μπάλα στι υπηρεσίε. Η υπηρεσία δεν είναι μέρο στην Οικονομική Επιτροπή κλπ. Εδώ υπάρχει μια σοβαρή κατηγορία. Δεν είχε εμπλοκή ο Δήμο στη μήνυση. Όχι. Από τη μελέτη του κατηγορητηρίου, γιατί δεν έχω στη διάθεσή μου κάτι άλλο. Είχατε πρόσβαση, μπορούσατε να έχετε πρόσβαση στη δικογραφία, ολόκληρη. Δεν μπόρεσα να βρω περισσότερα στοιχεία. Υπάρχει αναζητήθηκε η δικογραφία. Αναζητήθηκε από τον κύριο Βέντα, ο οποίο υπερασπίστηκε. Όχι από το δικαστήριο. Από το δικαστήριο έγινε. Όχι, και ότι δεν με αφορούσε η μένα συγκεκριμένη υπόθεση πλέον ως νομική υπηρεσία του Δήμου από τη στιγμή που δεν είχε δημιουργηθεί παράσταση ολοκληρωτική αγωγή. Αδίκατε, νομίζω, ενδεχόμενα να μην μπορούσε να κάνει την πάρε. Μα δεν μπορώ, γιατί δεν έχω και ένα μου συμβαίνει, δεν αποδεικνύεται η σχέση μου με τη στιγμή. Εντάξει, με τους ενημέρους που έχετε, την έλεγξη ποιο την έκανε. Υπήρξε αγγίξη, υπήρξε αναφορά στον εισαγγελέα για αυτή την κυκλοπή και από ποιον. Αυτά δεν τα ξέρω. Αναφέρεται ότι έχει γίνει. Κυκλοφορούν διάφορα και δεν χρειάζεται. Αν ξέρετε, ο Δήμος, επειδή το αφορούσε τα περιουσιακή, περιουσιακό στοιχείο του Δήμου, ο Δήμος στο στάδιο της προδικασίας, της προκατακτικής προανάκρισης, τι έγινε, δεν κλήθηκε ποτέ. Ποτέ. Μάρτυρας κατηγορίας, ποιο ήταν. Μάρτυρες είναι κάποιος κύριος. Δεν υπάρχει πάντως έγκριση καμία στα αναγνωστέ. Κατηγορία, δεν παίρνει μια μήνυση, δεν είναι δυνατόν, το Θεό. Ποιος έκανε την αναφορά στον εισαγγελέα. Ο πρόεδρος του γραμματικού τότε, κάποιος που ήταν δικό μας. Άρα έχουμε ένα όργανο του Δήμου, ο πρόεδρος του γραμματικού, άσχετα αν ενημέρωσε και την περαιτέρω ηγεσία, έχει κάνει μια έγκριση. Έτσι, ή μια αναφορά στον εισαγγελέα. Αυτός ο άνθρωπος. Δεν αναφέρεται ούτε έγκριση ούτε αναφορά. Στα αναγνωστέ. Άρα δεν έχει γνώση τη δικογραφία στην ουσία. Τι να μην σε βασανίζουν. Γράφω και ρωτάω. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Επειδή στη συνέχεια άκουσα και ένα έγγραφο ότι η υπηρεσία δεν έχει καμία. Δεν έχει ιδέα περί επιστροφή. Γιατί ο κ. Δήμαρχος την προηγούμενη φορά είπε από ό,τι ξέρω επιστράφησαν οι σωλήνες. Η υπηρεσία λέει. Δεν είχα καμία σχέση με την υπόθεση. Ούτε επί τη ουσία. Δεν παραστάθηκα και δεν έχω ιδέα. Μα και αυτό έχει στοιχεία. Ενημέρωσέ μα, δεν κάνουμε του ανακοινωτέ. Μα δεν έχουμε κρυφτεί ούτε σαν μάρτυρε. Ούτε σαν άλλο αυτό έχουμε γνώση. Δεν έχουμε καμία γνώση. Ήρθε το δικαστήριο, ούτε μα έρθει. Έχει φωτογραφίε μου δίνει. Δεν ξέρω τι να πει. Την φωτογραφία τώρα την ψάξαμε. Σούλα την ψάξαμε. Δεν πήγαμε. Δεν είμαστε καθόλου. Δεν μπορεί να καταλάβει. Σούλα λέει δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην υπογραφή. Έχει κάποια στοιχεία. Δεν μπορεί να έχει. Κύριε Δήμαρχε, πού χρησιμοποιήθηκαν αυτέ τι σωλήνε που εμπιστεύονται. Είναι στην αποθήκη. Ποιο είναι αποθηκάριο. Έχει φύγει στη σύνταξη ο αποθηκάριο. Δηλαδή αυτό που μπαίνει και βγαίνει από την αποθήκη του Δήμου της Έλληνας δεν καταγράφεται κάπου. Όχι, αυτά δεν ξέρουν ποιο θα έδερο για προσκυνή του. Ο κύριος που είναι αυτή τη στιγμή που κάνει. Εννοείται ότι τα έφερε κάποιος και τα άφησε. Ναι, δεν ξέρουν ποιο θα έδερο. Και πώς ξέρετε ότι είναι αυτή. Δεν ξέρουμε. Αυτές είναι οι σωλήνες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Δήμο. Δεν ξέρουμε τίποτα. Άρα δεν ξέρετε τι έχετε στην αποθήκη του Δήμου. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Είπατε ότι επιστράφησαν. Πώς ξέρετε ότι είναι αυτές οι σωλήνες. Αυτό περιγράφεται στην δημογραφία. Αυτά έχουν οι σωλήνες. Αυτές είναι οι σωλήνες. Ο υπάλληλος έχει πλέον δείξει τη σύνταξη και δεν υπάρχει προφορία. Το αποτέλεσμα της δίκης ποιο ήταν, Σούλα. Συγγνώμη τώρα, μια δυο ερωτήσεις έχουμε να κάνουμε. Αν ξέρεις. Το αποτέλεσμα της δίκης δεν μου ξέρω, κύριε. Νομίζω την πρώτη απόφαση. Από την κύρια ήταν. Από τον Δήμο πήρε κάποιο έγγραφο ενός του δικαστηρίου. Όχι, τι έγραφο. Αν πήρε κάποιο. Τι έγραφο να πάρει. Κύριε Δήμαρχε, η πρόεδρος διέταξε να επιστραφούν στο Δήμο. Επιστράφηκαν και με ποιο τρόπο. Οι 40 σωλήνες που προορίζονταν για την επέκταση του αρδευτικού δικτύου στο γραμματικό. Δεν υπάρχει έργο, σας το λέω, δεν υπάρχει έργο. Δεν υπάρχει έργο. Αφού δεν ξέρει την εθνική υπηρεσία. Το μικρόφωνο σου, κύριε Δήμαρχε. Το μικρόφωνο σου, σε παρακαλώ, το μικρόφωνο σου. Δεν υπάρχει έργο. Σας λέει την εθνική υπηρεσία ότι δεν υπάρχει έργο στο γραμματικό. Κύριε Σεκετζή, έχετε το λόγο. Πάνω σε αυτό, κύριε Δήμαρχε, εντάξει. Παρακαλώ.
Πάνω στο θέμα αυτό δεν θέλω κάτι να πω. Η τεχνική υπηρεσία το 2014 ούτε έργο επέκταση στο γραμματικό είχαμε, ούτε το τμήμα προμηθειών που ρώτησα είχε αγοράσει σωλήνες για επέκταση ελεκτρικού δικτύου. Εγώ ρώτησα τον πρόεδρο του γραμματικού, τον κύριο Μούκα, πού βρέθηκαν αυτοί οι σωλήνες και ποιος τις έφερε. Μου είπε ότι του είχαν φέρει 40-50 σωλήνες για επέκταση του δικτύου του γραμματικού. Αλλά δεν υπάρχει ούτε το τμήμα προμηθειών, τέτοια προμήθεια σωλήνων του 2014, ούτε η τεχνική υπηρεσία είχε στα σχέδιά της τέτοια επέκταση. Ειλικρινά δεν γνωρίζω τι συμβαίνει με αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, από μία ερώτηση έχει ο κύριος Γιατζής, ο κύριος Γιατζής, για να κλείσουμε, παρακαλώ. Εγώ θα κάνω μία πρόταση, αν όχι... Κάντε μία πρόταση, αν ολοκληρώσω. Να την κάνω, δημιουργήθηκε ένα θέμα, επειδή ο Σουλιάς έφερε και μία ένταση, ήταν δικαιολογικό. Ορίστε, κύριε Γιατζής, για να τελειώσω, παρακαλώ. Επειδή πρέπει να υπάρχει και το ένομο συμφέρον για να μπορέσει να έχει πρόσβαση στη δικογραφία κλπ. Εγώ προτείνω προβλέπετε και από τον νόμο, να συστήσουμε μία επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι άντε, κλέψαμε περιουσία Γιάννη, αν είστε τάσεις, να κοιτάξετε τα παιδιά μας. Όχι, πρόεδρε, άντε. Προτείνετε μία επιτροπή, λοιπόν. Νομική σύμβουλος. Ορίστε, μία επιτροπή. Όλη τη δικογραφία για να ξέρουν τουλάχιστον τι έγινε. Κύριε Δήμαρχε, είναι πραγματικά λυπηρό. Αν καθίσετε αύριο, μεθαύριο που θα ανέβουν όλα αυτά τα βίντεο από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα διαπιστώσετε σε πόσες αντιφάσεις έχετε πέσει. Λοιπόν, ενώ δεν γνωρίζετε τίποτα, όπως πάντα δεν γνωρίζετε τίποτα, γνωρίζατε πολύ καλά ότι έχουν επιστραφεί οι σωλήνες και έχετε αναστατώσει ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως το χειρότερο από όλα δεν είναι αυτό. Το χειρότερο από όλα, κύριε Δήμαρχε, είναι ότι κάθε φορά που υπάρχει ένα θέμα που καίει, το ρίχνετε κάπου. Το ρίχνετε στις υπηρεσίες, το ρίχνετε στις νομικές υπηρεσίες, το ρίχνετε στον αστυνομικό διευθυντή. Το ρίχνετε οπουδήποτε, αρκεί να φύγει προσωρινά από εσάς. Λοιπόν, είναι πολύ λυπηρό, κύριε Δήμαρχε, γιατί υποβαθμίζετε το ρόλο και το θεσμό του Δημάρχου. Αυτό είναι το πιο άσχημο από όλα. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Αυτό όμως το πράγμα, να βλέπει ένα Δημοτικό Συμβούλιο, να βλέπει οι πολίτες της έδρας σας, να ψάχνετε ποιος υπάλληλος λείπει για να του ρίξετε εκείνη την ώρα την ευθύνη και να πείτε ρωτήστε αυτόν και την επόμενη μέρα. Οι άνθρωποι να βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση, αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Να εκθέτετε σε εργάτε σα. Λοιπόν, έχω απευθυνθεί στου υπαλλήλου. Τι λέτε τώρα, δεν σα αφήνουμε και κοιτάτε. Όχι. Είπατε μουσική, δεν σα παρακαλώ πολύ. Αν θέλετε το θεσμό του Δημάρχου, θα μ' ακούσετε. Έχω απευθυνθεί στου. Έχω πει ότι φταίνει η υπαλλήλη. Δεν κατάλαβα. Είπα και το έψαξα προφανώς να το αποσιωπήσω το γεγονός και να πω ότι δεν ξέρω αν θα επισωθεί. Γιατί όντως το έψαξα εγώ μέσω του τηλεφώνου ενός υπαλλήλου που είναι εν ενεργεία σήμερα. Θα μπορούσα να το αποσιωπήσω και να πω δεν ξέρω τίποτα. Κι όμως έφερα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό τι σημαίνει, ότι η Βίκτορ ξεφύγει τους υπαλλήλους. Πάλι δεν βλέπετε που λέτε τέτοια πράγματα. Αυτά τα στοιχεία που δείχνετε τι είναι, κύριε Δήμαρχε. Είναι οι σωλήνες τις οποίες... Που δεν ξέρετε ποιες είναι αυτές οι σωλήνες και πού ήρθαν. Τα δείχνετε για δημιουργία τυπώσεων αφού δεν ξέρετε τι είχε στην αποθήκη. Πού δεν ξέρετε. Δηλαδή, μα σηκώνουμε και τους τόνους. Δεν κατάλαβα. Εσύ και τον τόνο του κόμματο. Δεν κατάλαβα. Εσύ δεν κατάλαβα. Όλοι καταλάβαμε. Να μην κοταλείτε. Συνάδελφοι, παρακαλώ. Και την νομοσύνη έχουμε. Παρακαλώ. Μην κοταλείτε. Κύριε Γιατζή, διαμένετε στην πρόταση που κάνατε για σύσταση. Επί της πρότασης του κυρίου Κιντετζίδη για να συσταθεί η Επιτροπή. Επιτροπή η οποία θα ερευνήσει το θέμα με αιτήσεις προς την εισαγγελία να πάρει την δικογραφία και να ενημερώσει το... Ο κύριος Τσιτσάκας, όλη η ενωτική δράση, όλη η κοινωνία σε κίνηση, παρόντες τουλάχιστον. Εγκρίνεται λοιπόν κατά πλειοψηφία η σύσταση της Επιτροπής. Προτείνεται άτομα για να συμμετέχουν στην Επιτροπή. Δεδομένου ότι σε όλες τις επιτροπές ότι η αναλογία είναι το ισχύει το 3-5, εγώ θέτω τη διάθεσή μου, μια και είναι πιο εύκολο να έχω και πρόσβαση στα δικαστήρια. Πιστεύω ότι αυτό ο Ξυλογίνης, ο οποίος το ανέδειξε, και ο κύριος Δήματος να ορίσει 3 μέλη, εφόσον. Εσείς είπατε προτείνετε τον εαυτό σας. Θα συμμετέχω και εγώ σε αυτό. Ακριβώς. Αυτό είναι το καλύτερο και για την προστασία. Θα συμμετέχω για τη διαλευκαθή. Δεν θέλω να πει τον τέτοια. Επομένως προτείνετε 3 άτομα, Δήμαρχε.
πέντε θα είναι, τρεις... Εγώ ο κύριος Κατζόγλου. Δεν είναι εκτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, προσωπικά δεν ξέρω να υπάρχει. Δεν υπάρχει, μπορεί να συμμετέχει. Μπορεί να την κάθεσαι. Και άκου την ο κύριος Κατζόγλου και ο κύριος Καπρού. Τρεις, ο κύριος Κερδίδης, τέσσερις. Κύριε Ξυλογίδης, πέντε. Αγκρίνεται λοιπόν η σύσταση της Επιτροπής για τη διαρρήτηση της υπόθεσης. Και από αυτό παρακαλώ λίγο να πρέπει να έχετε και ένα άλλο ένα θέμα να μην κάνω λάθος. Ναι, κύριε Μαντώ, ευχαριστώ. Για την ουσία θα ήθελα να ενημερώσω τον κύριο Ξυλογίδη. Παρακολουθώντας αναφέρω και στον κύριο Ξυλογίδη, να σας αναφέρω ότι ο κύριος Μούγκρας την εποχή, αφού αναφέρατε τώρα πάνω, ήταν και στην παρέμβαση του κ. Σόμπρα, έτσι. Πάλι τα ίδια πήγαμε. Όχι, τι τα ίδια, σα κάνω δεύτερο. Θα τα αναφέρω σε όλα τα άλλα. Αν αναφέρεσαι στον πρόεδρο, μπορεί να σα δώσει μια μήνυμα. Ετράκουσα ο πρόεδρο του γραφικού ξεκίνησε το θέμα. Είπα προ τη απλά από ένα δημιουργεί και θέλω και την προτεραιότητα. Δεν ήταν τώρα αυτό. Τι σημασία έχει η δημοκρατία. Πώ δεν έχει σημασία. Ήταν η επιθυμία σα. Τι σημασία έχει. Ξέρουμε το όχι, ήταν να κάνουμε ιστορία. Εμεί από άλλο θα και πήραν τον κύριο Σόδρα να φωνάζουν τον κύριο Σόδρα να απολογηθεί. Γιατί δεν πήραν την εργασία. Στην πρώτη σειρά το είχατε στην